Για ιατρικό θαύμα κάνει λόγο ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Μπάμπης Μαρκάκης. Δεδομένου του ότι έζησε, θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θαύμα που όση γυναίκα αυτή έχει επιζήσει. Περίπου ένα 24ωρο πάλευε με τα κύματα πάνω σε ένα στρώμα θαλάσσης η 53χρονη Ρωσίδα και κατάφερε να ανασυρθεί ζωντανή μεν σε οριακή κατάσταση δε μεταξύ ζωής και θανάτου με εσωτερική θερμοκρασία σώματος στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κατά τις 10-11 η ώρα ήρθε στο νοσοκομείο μια γυναίκα 53 χρονών καταγωγής από τη Ρωσία. Οι ονειρωμένες οικογενειακές διακοπές εξελίχθηκαν σε θρίλερ για γερά νεύρα όταν το μεσημέρι της Τετάρτης η 53χρονη απομακρύνθηκε από την πισίνα όπου βρισκόταν ο σύζυγος και το παιδί της και πορεύθηκε προς τη θάλασσα. Έκτοτε έχασαν τα ίχνη της. Ενημερώθηκε αργότερα το προσωπικό του ξενοδοχείου και το βράδυ πλέον το λιμενικό. Την πήρε ο ύπνος και την παρέσυρε το ρεύμα και μετά από 24 ώρες ταλαιπωρίας και περιδίνησης στη θάλασσα. Ευτυχώς η κυρία η οποία είχε εξαφανιστεί βρέθηκε. Και βρέθηκε και σώα, έστω και με υποθερμία, και δεν θρηνήσαμε κανένα θύμα. Οι έρευνες ξεκίνησαν το πρωί της 5ης εντατικά στη θαλάσσια περιοχή του Αδελανού Κάμπου. Σκάφη των λιμεναρχείων Ρεθύμνου και Χανίων, όπως και σκάφη ιδιωτών, το σκάφος της Παγκρίτιας Σχολής Ναυαγοσωστικής που καλύπτει ναυαγοσωστικά το Ρέθυμνο, μέχρι και jet ski επιστρατεύθηκαν για να εντοπιστεί η 53χρονη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων, Μανώλης Τσακαλάκης, τονίζει ότι οι επαγγελματίες του κλάδου επισταμένα τονίζουν τους κινδύνους της θάλασσας, επιμορφώνουν το προσωπικό, όμως πολλοί τουρίστες αγνοούν ακόμη και την κόκκινη απαγορευτική για κολύμβηση σημαία. Πιθανότατα η κυρία αυτή δεν έκανε αυτά που της είχαν πει και γι' αυτό βρέθηκε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση και κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της. Στάθηκε πολύ τυχερή στην ατυχία της όταν ανέλπιστα εντόπισε την 53χρονη πιλότος σε αεροσκάφος της Frontex στα 7 ναυτικά μίλια ανατολικά από τον Αδελιανό Κάμπο ανοιχτά της καλέτας Ρεθύμνου. Κρατήθηκε ζωντανή παρά την ψύχρα της νύχτας, τους ισχυρούς ανέμους, ακόμα και τις καταπεριόδους βροχοπτώσεις και την ηλεκτρική δραστηριότητα με κεραυνούς στα ανατολικά του Ρεθύμνου εξαιτίας των νοτιοδυτικών ανέμων. Έχει κάνει κάποιο καρδιολογικό έλεγχο και εργαστηριακό και θα παραμείνει στο τμήμα νοσηλευόμενη. Πιστεύω όμως ότι η πορεία της θα είναι καλή. Βλέπουμε πολλές φορές να μπαίνουν μέσα με κόκκινη σημαία, να τους σφυρίζουν με τις ντουντούκες και με τις φυρίχτρες οι ναυαγοσώστες και αυτοί να τους αγνοούν. Και πολλές φορές διαπληκτίζονται και μεταξύ τους. Τα δάκρυα της οικογένειάς της από αγωνίας και λαχτάρας μετετράπησαν σε ανέλπιστης χαράς, ενώ η 53χρονη παραμένει νοσηλευόμενη λόγω καρδιακών προβλημάτων που ανέκυψαν από τη μάχη της με τα κύματα. Βασικό της πρόβλημα μετά από τόσες ώρες παραμονή στη θάλασσα ήταν η υποθερμία. Είχε 32 βαθμούς εσωτερική θερμοκρασία, πάρα πολύ χαμηλή, οριακή, από την πάλη που είχε με τη θάλασσα όλο αυτό το 24ωρο.